Ο Άγιος Μάμας γεννήθηκε στη Γάγκρα της Παφλαγωνίας το 260 μετά Χριστόν, από γονείς χριστιανούς, το Θεόδωτο και τη Ρουφίνα, όταν αυτοί ήταν μέσα στη φυλακή, όπου πέθαναν προσευχόμενοι. Έτσι ο Μάμας, βρέφος ακόμα, έμεινε ορφανός. Όμως, μια πλούσια χριστιανή γυναίκα, η Αμία, τον υιοθέτησε και τον ανέθρεψε με στοργή και σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Επειδή ονόμαζε τη θετή του μητέρα συνεχώς μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν έγινε 15 χρονών, πιάστηκε από ειδωλολάτρες, διότι χωρίς φόβο, δημόσια, ομολογούσε το Χριστό. Κρέμασαν στο λαιμό του μολυβένιο βαρύδιο και τον έριξαν στη θάλασσα. Όμως με τη δύναμη του Θεού σώθηκε. Έπειτα τον ξανασυνέλαβαν και τον έριξαν σε αναμένο καμίνι και μετά στα θηρία. Αλλά επειδή και από αυτά σώθηκε θαυματουργικά, διαπέρασαν την κοιλιά του με τρίαινα. Και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα αναχώρησε από αυτή τη ζωή. Μας θυμίζει δε τα λόγια του Κυρίου, που είπε, όποιος, δηλαδή, ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών.